Κρίσο Σαράντο συνάντησε την Παρασκευή το βράδυ. Τον Σωτήρη Καλυβάτση, ένα από τα πρόσωπα που θέλαμε καιρό έτσι να τον συναντήσουμε, να κουβεντιάσουμε μαζί του. Για τον Πετρούλο. Για τον Πετρούλο μας λέει, για τον Αντώνη Κανάκη μας λέει. Παίρνει θέση στην κόντρα του πρώην συνεργάτη του με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Αντένα γενικότερα. Σου είπε γιατί τσακώθηκε με τον Κανάκη. Γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γενικότερα... Θέλω να τη δούμε τώρα, να το δούμε Δημήτρη. Ναι, πάμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μιλάει σπάνια, αλλά όταν το αποφασίζει είναι πέρα για πέρα απολαυστικός. Ο δαιμόνιος Δημήτρης Σαράντος συνάντησε τον υπερκινητικό σώμα στο καμαρίνι του και τον ανέκρινε χρησιμοποιώντας με μαεστρία την μαευτική μέθοδο του Σοκράτη. Πώς μπήκε στη showbiz ο Σωτήρης και πώς έγινε η γνωριμία του με τον Αντώνη Κανάκη, τον τηλεοπτικό του παρτενέρ που έγραψαν ιστορία με τους Αμάν. Yes, may I help you? Hello, Monica. Do you remember me? No, thank you. Bye-bye. Oh, Θεσσαλονίκη. Μένα δουλειά μου ήταν κατασκηνώσεις και εκδρομές. Τα παιδιά είχαν ξεκινήσει το Κονφούζιο, ο Αντωνάκης ο Παραράς, ο Κανάκης και οι υπόλοιποι τότε συγγενείς. Κάναν τότε τις καλοκαιρινά επεισόδια, κάπου στην Καλκιδική, και ψάχνοντας να βρουν και τι θα κάνουν, πήρε ο Αντωνάκης ο Παραράς το συνεργείο και ήρθαν στην κατασκήνωση όπου δούλευα, να δείξουμε την κατασκήνωση, το βόλιο, και μέσα σε όλα κάναμε και ένα κομμάτι εκεί πέρα με κάτι γυαλιά που είχα και ήμουν συλλέκτης γυαλιών. Μου προτείνανε από τη νέα σεζόν να πάω παρέα τους και συντονίστηκα έτσι στο Κονφούζιο. Και μετά συνέχεια το Αμάν. Μετά κάναμε το Κονφούζιο στο Σταρ, μετά κάναμε το Αμάν, έγινε το Αμάν. Δίπλα μας έχουμε τον ίδιο τον ζωγράφο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος θα μας ξενεγήσει στο... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για 10 ολόκληρα χρόνια έγιναν ένα χτύπητο δίδυμο, αλλά και δύο επιστήθη φίλοι. Τώρα ο καθένας χαράσει το δικό του δρόμο και ο ίδιος δεν διστάζει να μιλήσει γι' αυτό. Κάναμε τον κύκλο μας, ήταν και μια εκπομπή που κράτησε 10 χρόνια, δεν ήταν και λίγο και για τέτοιου είδους εκπομπή. Θέλαμε άλλα πράγματα και χωρίσανε οι δρόμοι μας. Φιλικά, δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένα διαζύγιο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, και δεν είναι εσύ, δεν ήταν ένα διαζύγιο. Τώρα διαζύγιο, όταν υπάρχει διαζύγιο, υπάρχουν από όλα μέσα. Ο Τάιρον, ένα πολύ καλό παιδί Αντώνης. Πολύ καλό παιδί. Ακόμα στον ασύρματος. Μέντε. Επειδή όταν ας πούμε κάποιοι άνθρωποι για πολλά χρόνια είναι φίλοι, τύχει για κάποιο λόγο να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Αυτό δεν αποκλείει σε πολλές περιπτώσεις και το ενδεχόμενο κάποια στιγμή μελλοντικά να ξανασυνεργαστούν. Εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που θα ήθελε να κάνει μια συνεργασία ξανά με τα παιδιά, με τον Κανάκη και τα σχετικά. Ξέρω εγώ τώρα τι μπορεί να μας φέρει η ζωή. Προς το παρόν πάντως, τα παιδιά είναι πάνω, καλά να είναι, καλά να κάνουν αυτό που κάνουν. Εγώ βρίσκομαι εδώ, κάνω καινούργια πράγματα, γνωρίζω νέους ανθρώπους. Πώς κρίνει την τηλεοπτική σάτυρα του Αντώνη Κανάκη για πρόσωπα του καναλιού στο οποίο εργάζεται, ιδιαίτερα όταν τα σατυρικά του βέλη χτυπούν τον Νίκο Ευαγγελάτο? Η γνώμη του Σωτήρη Καλυβάτση είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Όταν κάνεις σάτυρα, γιατί αν δεν κάνω λάθος αυτό κάνουν και τα παιδιά, δεν έχει του καναλιού και του όποιος εκτίθεται, πρέπει να είναι και έτοιμος να δεχθεί και τη σάτυρα από εκεί που θα του έρθει. Το θέμα είναι να μην εκτίθεσαι, ας πούμε, και κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να τα πάρει κάποιος σατυρικός καλλιτέχνης και να στα δείξει. Όταν βγαίνεις και λες αυτά που λες, τι να κάνεις. Τώρα ο κύριος Ευαγγελάτος, όπως τρώνει, κοιμάται κι αυτός, τι να κάνουμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο παιχνίδι μας. Η καρέκλα της αλήθειας. Δύο πρόσωπα τα οποία σατήρησαν στο Μπελάς TV μαζί με τον εξίσου ταλαντούχο Σάκη Μπουλά ήταν η Τατιάνα Στεφανίδου αλλά και η Ευγενία Μανολίδου.
Ποια είναι η γνώμη του για τις δύο παρουσιάστριες, αλλά και τις εκπομπές τους? Από τα πρόσωπα, ας πούμε, που σατιρίζεται, Τατιάνα, από τη μία, ας πούμε. Ναι, γιατί είναι η κυρία Ταραντούλα, εννοείται. Ή, ας πούμε, η στιγμή της αλήθειας με την Ευγενία Μανολίδου, έτσι. Ναι. Ποια από τις δύο σου αρέσει περισσότερο? Δεν παρακολουθώ καμία από τις δύο, γιατί εκτός του ότι δεν έχω χρόνο, δεν με ενδιαφέρουν και οι εκπομπές που δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι σε κάποιον. Γιατί αποφασίσατε να βάλετε τέρμα στη ζωή σας? Είμαι απελπισμένος, κυρία Ταραντούλα μου, δεν πάει άλλο. Σε περίπτωση που σου κάνα μία πρόταση, να παρουσιάσεις μία από τις δύο. Δεν θα δεχόμαστε. Και έπρεπε να επιλέξεις. Τι, αλλιώς θα με σκοτώνανε? Όχι, δεν σε σκοτώνα. Τότε τι θες, κύριε μου, δεν θα, θα δεχόσουν καμία από τις δύο, δηλαδή, τόσο... Όχι, δεν... Δεν με ενδιαφέρουν τέτοιους κόνσεπτ, μάλλον. Φαντάζεσαι να βγει να κάθε μεσημέρι, αλλά σήμερα έχουμε κοντά μας ένα ανάπηρο κύριο. Δεν είμαι. Διεθνείς ευχαριστίες μιας καμαριέρας. Αλλά και η Πετρούλα Κωστίδου. Αυτό το έκτακτο καιρικό αλλά και τηλεοπτικό φαινόμενο δεν γλίτωσε από τα σατυρικά του Βέλη. Και μόλις τελείωσα. Μόλις τελείωσα. Πες μου κάτι για την Πετρούλα. Τι να πω για την Πετρούλα. Που την έκανες τόσο πετυχημένα. Δεν έκανα την Πετρούλα. Εγώ ναι, έκανες μια αρσενική εκδοχή της Πετρούλας. Βέβαια, γιατί μόνο Πετρούλες υπάρχουν, υπάρχουν και Πέτροι. Πετριές έχουν φάει πολύ. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης παραδέχεται στον Δημήτρη Σαράντο ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του Μπελάς TV. Μια εκπομπή την οποία είχαν φανταστεί κάπως διαφορετικά. Και εμείς δεν είμαστε ακριβώς ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουμε και το κανάλι δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του βάσει των τηλεθεάσεων. Και αυτά. Αλλά έτσι είναι αυτό το έργο, θα το επισκευάσουμε και όταν θα είμαστε εκεί. Άρα δηλαδή θα υπάρξει κάποια διακοπή και θα... Εγώ είμαι σίγουρος, Για τη διακοπή ή για την προσωρινή διακοπή? Γενικά, για μια διακοπή. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης δεν μασάει τα λόγια του. Ακόμα και όταν η κουβέντα φτάνει στην ηλικία του. Θα συγκλονιστεί ο κόσμος απόψε. Πόσο χρόνο είμαι, πότε γεννήθηκα, αν κάνω το λογαριασμό μου? Γεννήθηκα το 1969. Προς το πέτος. Λοιπόν, προς το αλλά καλό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Σωτήρης Καλυβάτσης ζει μια δημιουργική περίοδο, τόσο τηλεοπτικά όσο και καλλιτεχνικά, αφού οι εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς είναι πέρα για πέρα επιτυχημένες. Ένας σαλονικιός στην Αθήνα που δείχνει να το απολαμβάνει και με το παραπάνω.